Ο κ. Γρηγόρη Καρβούνη είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή με την ΟΚΔΕ, οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδο. Καλώ ήρθατε, ευχαριστώ Καλησπέρα, που είστε μαζί μα. Ευχαριστώ Καρβούνη, βέβαια. για το αυτό που λέμε το διακύβευμα και για το τι ψηφίζουμε την Κυριακή. Πολύ ωραία. Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό μόνο να κάνω μια σύντομη παρουσίαση τη οργάνωση. Βεβαίω. Η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και τη τέταρτη διεθνού. Προφανώ τα ψηφοδέλτια μα δεν έχουν καμία σχέση με όλων των υπολείπων ε, δεν έχουμε καμία σχέση με τα πολιτικά τζάκια, αλλά είμαστε, αποτελείται το ψηφοδέλτιό μας από αγωνιστές, εργαζόμενους, νεολαίους, φοιτητέ, ε, φοιτητές, συνδικαλιστές, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή έτσι, των ε, αγώνων ε, και μέσα στα κινήματα. Τώρα, το διακύβευμα για την ΟΚΔΕ για αυτές τις εκλογές είναι ότι πρέπει να καταδικάσουμε μαζικά όλε όλες αυτές τις ακραίες νοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες έχει παγιώσει πρακτικά αυτό το καθεστώς μιτσοτάκι το οποίο διαμορφώνεται. Ε, μέσα στην, ε, στη χώρα μας. Δηλαδή την, α, την ακραία, στο το πούμε, ε, ακρίβεια, φτώχεια εξαθλίωση στην οποία έχουν καταδικάσει τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους φτωχούς και τους νέους. Mm -hmm. Να καταδικάσουμε τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων που είναι ακόμα νοπές οι μνήμες από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ mm -hmm. και που βλέπουμε που, που οι επιπτώσεις τους, ας το πούμε, έρχονται ε, και στην ε, παιδεία, στην υγεία, στο νερό τώρα και πάει λέγοντας για να καταγγείλουμε προφανώς έτσι όλες αυτές εδώ τις, ε, τις αγριανθρωπικές πολιτικές με την καταστολή και με το κράτος έκτακτης ανάγκης το οποίο γενικεύεται απέναντι σε όποιον σηκώνει ανάστημα και παλεύει και αγωνίζεται βρίσκεται μπροστά του ας το πούμε τα, οι ορδές των ΜΑΤ ε, απειλούνται με δικαστήρια, με ποινές, με πολιτικές διώξεις και πάει λέγοντας. Ε, Και θέλουμε προφανώς να καταγγείλουμε και τη φιλοπόλεμη στάση της κυβέρνηση που εμπλέκεται όλο και περισσότερο και στα σχέδια των δυτικών υπεριαλιστών, έτσι είπα, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα ΝΑΤΟ, στέλνει όπλα στην Ουκρανία, ε, παρέχει έμπρακτη στήριξη και ενίσχυση ε, στο σφαγείο που αυτή τη στιγμή γίνεται και στη γενοκτονία ε, του Παλαιστινιακού λαού από το σιωνιστικό κράτος δολοφόνο ε, του Ισραήλ και προφανώς προτιμάει να δίνει χρήματα για ραφάλ, ε, φρεγάτες και πάει λέγοντας, αντί να τα δίνει για τις κοινωνικές μας ανάγκες ε, ε, στο εσωτερικό της χώρας, για δημόσια, δωρεάν, υγεία, παιδεία, ε, κοινωνική ασφάλιση και όλα τα ιδιωτικοποιεί. Και αν μου επιτρέπετε ένα ναι, τελευταίο ναι, λεπτό, λεπτό ε, όσον αφορά για την Ευρώπη, αυτή εδώ η κατάσταση δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Οι δημοκρατίες mm -hmm. των πλουσίων με αυτόν τον τρόπο ε, διακυβερνούν, ε, προετοιμάζουν αυτή τη στιγμή μια Ευρώπη του ρατσισμού, του πολέμου, της ακροδεξιάς η οποία προφανώς πριν επιτεθεί σε κάποια άλλη χώρα πρώτα επιτίθεται στον εσωτερικό του εχθρό που είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι φτωχοί και οι νέοι ε, τσαλαπατώντας έτσι και ιδιαλύοντας κάθε κοινωνική κατάκτηση, κάθε εργατικό δικαίωμα τα έχουμε δει Εκεί πέρα Λέστη. και με, το, ε, με τον Μακρόν, ε, αλλά και με τα υπόλοιπα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού να στις... πάνω στο ίδιο ερώτημα, προκλήσει και απειλέ τη Ευρώπη. Ε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η απειλή του πολέμου, η οποία απλώνεται πάνω από όλη την Ευρώπη. Ε, Προφανώ χωρίζονται τα δύο στρατόπεδα ανάμεσα ε, στου ε, είπα ε, ΝΑΤΟ και του ε, ανατολικού υπερελιστέ εκεί πέρα, ε, Ρωσία, Κίνα κτλ. Ε, η Ευρώπη φαίνεται να συνθλίβεται ανάμεσα σε αυτέ τι δύο τεκτονικέ πλάκε οι οποίε συγκρούονται μεταξύ του και πηγαίνουν όλο και περισσότερο ε, με έναν ε, έτσι, συμπληρωματικό ρόλο και βοηθητικό ρόλο ω προ του ε, Αμερικάνου. Αυτό μα βάζει όλου του λαού τη Ευρώπη σε ένα τεράστιο κίνδυνο, ειδικά μπροστά σε όλε αυτέ τι εξελίξει που έχουμε τι τελευταίε μέρε με την απειλή το και του πυρηνικού όλεθρου, μια όξινη σύγκρουση ε, στην Ουκρανία. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη ε, έχουμε και την άνοδο ε, της ακροδεξιάς, έχουμε μια Ευρώπη η οποία ασκεί έναν θεσμικό ρατσισμό απέναντι στους πρόσφυγες, στους μετανάστες ε, και παελεγόντας. Εμείς παλεύουμε για κοινού αγώνες εργατών, ε, ντόπιων ε, και μεταναστών προκειμένου να παλέψουμε ενάντια στην Ευρώπη των καπιταλιστών ε, και των υπεριαλιστών για μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων η οποία θα βάζει μπροστά τα συμφέροντα τα yeah. ταξικά μας συμφέροντα, την κάλυψη των βασικών μας κοινωνικών ε, αναγκών και τα λοιπά, και όχι το πώς θα γεμίζουν οι τσέπες των καπιταλιστών. Τώρα από εκεί και πέρα, ε, είτε μιλήσουμε για την Ευρώπη είτε μιλήσουμε για την Ελλάδα, yeah. τα ίδια προβλήματα είναι. Είναι δηλαδή η τεράστια ακρίβεια η οποία καλπάζει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι η φτώχεια και η εξαθλίωση, είναι οι πληστηριασμοί, είναι, είναι όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και, και πιο πριν. Ειδικά για την Ελλάδα είναι, έχει φτάσει στο απροχώρητο στο και η κατάσταση, α το πούμε, με την ισοπαίδωση όλων των εργατικών δικαιωμάτων, με το νέο σύστημα εκμετάλλευση που μετατρέπει δηλαδή τον εργαζόμενο σε σύγχρονο δούλο σε συνθήκε γαλέρα. Το ίδιο ακριβώ όμω αυτό εδώ είναι η συνταγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, εν για να το μαζέψω, ε, εμεί παλεύουμε για την ρήξη και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγούμε εδώ και τώρα από το ζουρλομαδία του, ευρώ, να θεσπίσουμε το δικό μα εθνικό νόμισμα και να μπορέσουμε, ας το πούμε, να καλύψουμε πρώτα απ' όλα τις δικές μας ανάγκες, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα, να βγούμε προφανώ από το ΝΑΤΟ και, από το... και να διώξουμε όλε τι βάσει από την Ελλάδα που έχει γίνει μια απέραντη βάση των Αμερικανών, ναι. ε, το οποίο μα φέρνει όλο και πιο κοντά στην απειλή του πολέμου, τη φέρνει στην, στην αυλή μα ε, στο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα, πρέπει να βάλουμε μπροστά ε, αγώνα, έναν αγώνα διαρκεία ενάντια στι δημοκρατίε των πλουσίων, τη ακρίβεια, τη καταστολή, τη διαφθορά, όλοι μαζί ενωμένοι ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, χωρί. Ε, ε, Πώ να το πω, ε, εισαγωγικά και πιο, το πιο αναγκαίο και χρήσιμο όπλο για τους εργαζόμενους, τους στοχούς και τους νέους ειδικά σε μια τέτοια Ευρώπη, είναι προφανώς μια αριστερά επαναστατική, η οποία θα έρθει σε ρήξη Ευχαριστώ και πολύ. θα παλέψει προφανώ ε, για Κύριε την προοπτική του σοσιαλισμού. Κύριε για... Καρβούνη, γιατί να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε όκδε? Για να παλέψουμε και στην Ευρώπη όπως και στη χώρα μας, ε, με ένα ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, το οποίο θα βάλει μπροστά, όπως είπαμε, τα συμφέροντα των εργαζομένων ε, για την υπεράσπιση, ας το πούμε, ε, των μισθών και των συντάξεων, οι οποίοι πρέπει να αυξηθούν με μια γενναία αύξηση για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, mm -hmm. ε, με τις υποχρεωτικές συλλογικέ συμβάσει εργασία για όλους, με την κατάρριξη των 13 ώρων ε, και κτλ. και τη ελαστική εργασία, αλλά πρώτα και κύρια, γιατί πρέπει αυτή τη στιγμή να καταλάβουν όλοι ε, και όσοι μας παρακολουθούν προφανώς ειδικά στον δρόμο προς τις κάλπες ότι η καμία Ευρώπη δεν πρόκειται να αλλάξει από αυτές τις εκλογές και τα λοιπά ή από την ίδια τη διαδικασία των εκλογών ε, και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από τους ταξικούς αγώνες είναι αυτό το οποίο θα δώσει λύσεις. Για τα προβλήματά μας και πρέπει να βάλουμε μπροστά όλο το σύνθημα έτσι για την ανατροπή και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, για μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.